Σήμερα βρισκόμαστε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου αναζητούμε τα αστικά κενά που βρίσκονται στον Δήμο Παύλου Μελά. Αναζητούμε όμως το τι θα απογίνουν αυτά τα αστικά κενά, μάλλον ποια είναι αρχικά, ποια είναι η ιστορία τους, για να απαντήσουμε αν μπορούν να γίνουν χώροι αναγεννημένοι που να δοθούν στο ευρύ κοινό. Θεωρούμε ότι τα αστικά κενά σε μια πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, άναρχα δομημένη και πυκνοδομημένη, από την οποία λείπουν οι δημόσιοι χώροι και οι χώροι πρασίνου, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η πόλη μας στο μέλλον. Με τον όρο αστικά κενά εννοούμε χώρους όπως είναι ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο, όπως είναι ένα εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κτίριο, άδεια κτίρια μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, οικόπεδα που κανείς δεν ξέρει το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και ούτω καθεξής. Είναι, εν πάση περιπτώσει, χώροι οι οποίοι διακόπτουν τη συνέχεια του αστικού τοπίου. Η μεγάλη πρόκληση που υπάρχει σήμερα, κυρίως για τη Θεσσαλονίκη, είναι να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και όταν λέμε προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αυτό σημαίνει να καλυφθούν τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη, που είναι η έλλειψη κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων. Έχουμε σημαντικές πρωτιές αρνητικές στα θέματα πρασίνου, ανακάτοικο, στα θέματα αερούμενων σωματιδίων κτλ. Αλλά πρέπει να δούμε και κάτι άλλο για τα αστικά κενά, ότι είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως χώρο κοινωνικής καινοτομίας. Δηλαδή ως χώρο που δημιουργούνται νέες μορφές, νέες σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών που δραστηριοποιούνται εκεί, μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των Δήμων. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε εν τέλει να αποφύγουμε την ιδιωτικοποίηση αυτών των χώρων και την εκμετάλλευσή τους με καθαρά οικονομικά και εμπορευματικά κριτήρια, και να δούμε πώς θα μετέχει η ίδια η κοινωνία στη διαχείρισή τους και στο σχεδιασμό τους και πώς θα γίνουν τελικά κτήμα της. Η ιστορία του τοπέδου αυτού είναι συγκλονιστική κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό το στρατόπεδο είναι ένα από τα χειρότερα της Ελλάδος. Ποιες ήταν οι συνθήκες όμως? Οι συνθήκες μέσα στα κελιά ήταν τρομακτικές. Στη φυλακή το πρόγραμμα περιστρέφεται στα εξής σημεία. Έγερσης στις 5 με 5.30 το πρωί. Στους συγκεντρωμένους περνούν αναδύοντας χειροπέραση. Οι λοιποί εντωμεταξύ, όσο βλέπουν την τόσο προφυλακτική μεταφορά των, ενόησαν πλέον ότι τους περιμένει και γι' αυτό ξέσπασαν. Παραδίδουν τα πράγματά των σε γνωστούς, αφήνουν σημειώματα και παραγγελίες δια τους δικούς των και μέσα στη μικρή αυλή το στρώνουν στο χορό τραγουδώντας. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε κάποια κτίρια που είμαι σίγουρη ότι όσοι δεν έχετε περπατήσει σε αυτή τη γειτονιά δεν ξέρετε τι είναι και αναρωτιέστε γιατί σταματάμε εδώ. Είναι περίπου 17 στρέμματα με κάποια κτίρια που σήμερα είναι αφημένα στην τύχη τους και αναξιοποίητα. Είναι λοιπόν ένα αστικό κενό, θα λέγαμε. Είναι το περίφημο εργοστάσιο της Αγνώ, το οποίο δημιουργήθηκε σε αυτήν εδώ την περιοχή γύρω στο 1950. Στο Δήμο Παύλου Μελά υπάρχει επίσης και ένα άλλο αστικό κενό, το οικόπεδο της πρώην γαλακτοβιομηχανίας Αγνώ, το οποίο μέσω του Heinrich Bell ερεύνησε λίγο περισσότερο για το καθεστώς του. Είναι ένα αρκετά μπλεγμένο καθεστώς. Είναι μια έκταση που αρχικά προοριζόταν να δοθεί για κοινοφιλή χρήση για τους πρόσφυγες, τους τότε πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Μετά αποφασίστηκε να δοθεί για μια άλλη κοινοφιλή χρήση, όπως ήταν τη δεκαετία του 50 η παστερίωση γάλακτος, και κατέληξε να είναι μια ιδιωτική περιουσία που πωλείται, μεταβιβάζεται και κατέληξε στα χέρια μιας τράπεζας και τελικά ιδιωτών.
την οποία ο Δήμος διεκδικεί από το 2015, όχι μόνο κόντρα στον ιδιώτη, αλλά κόντρα και στο ίδιο το κράτος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που φρόντισε να κάνει μια αλλαγή του νόμου, να κλείσει το παραθυράκι που μπορούσε να αμφισβητήσει ο Δήμος το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τώρα όλη αυτή η ιστορία είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο θα κρίνει όχι μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά θα δημιουργήσει και μια νομολογία για το κατά πόσο αυτές οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για κοινοφελείς σκοπούς και άλλαξε ο σκοπός, αν θα έπρεπε να επιστρέφονται στο δημόσιο. Και αυτό θα ανοίξει και το δρόμο, αν όντως συμβεί αυτό, να περάσει τελικά στο Δήμο Παύλου Μέλλα, που σχεδιάζει να δημιουργήσει εκεί πέρα χρήσεις για το κοινό. Στο Δήμο Παύλου Μέλλα και στα δυτικά της Θεσσαλονίκης έχουμε πολλούς τέτοιους χώρους που είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Δεν ξέρουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι μεταξύ δημοσίου ιδιωτικού, αγνοείται. Και έχουμε και ένα πολύ καλό παράδειγμα, όπως είναι το στρατόπεδο Καρατάσιου, που οι πολίτες έχουν αναπτύξει μια συλλογική δράση και του έχουν δώσει ζωή εδώ και πολλά χρόνια. Στο κοινό, στο ευρύ κοινό, στην κοινωνία. Σε μια περιοχή όπου η δόμηση είναι πάρα πολύ πυκνή, η ύπαρξη των αστικών κενών μας δίνει μια μεγάλη δυνατότητα. Δυνατότητα να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των δημοτών όλων όσων μένουν εδώ στην περιοχή μας. Η ύπαρξη αυτών των αστικών κενών μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε χώρους οι οποίοι θα προσφέρουν αναψυχή, ευεξία στους πολίτες, χώροι οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και ευρύτερα σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και συναντιόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το θέμα της ημέρας, που είναι τα αστικά κενά. Χώροι που μέσα στην πόλη παραμένουν άδειοι, είτε είναι εγκαταλελειμμένα κτίρια, είτε πρώην βιομηχανικοί χώροι. Ένα από αυτά ήταν και το στρατόπεδο Παύλου Μέλλα, το οποίο έχει πάρει νομίζω το δρόμο του και βρίσκεται σε τροχιά αξιοποίησης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Τα αστικά κενά είναι στη συζήτηση για το πώς μπορούν να συμβάλλουν σε καλύτερους όρους διαβίωσης στις ελληνικές πόλεις γενικά. Τα ρέματα και οι εκτάσεις πρασίνου του δημοσίου πάσχουν και γίνονται ακόμη πιο κρίσιμες στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να δούμε τη δράση μας πριν προκύψουν τα προβλήματα. Πρέπει να δούμε τη δράση μας σε προετοιμασία όλων αυτών των προσπαθειών που μπορεί τελικά να καταλήξουν τεχνικά έργα, αλλά μπορεί και να μην καταλήξουν. Πρέπει να δούμε την σημαντική εμπλοκή, θετική εμπλοκή και δέσμευση των κατοίκων στο να αλλάξουν και να ταυτιστούν με τον χώρο που τους περιβάλλει. Ως κάτοικοι στις ελληνικές πόλεις νιώθουμε αποξενωμένοι. Νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε καν τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε την ενημέρωση από τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον, και αυτό είναι ένα πραγματικό διακύβευμα για τις ελληνικές πόλεις, πώς θα μπορέσουν να αναπτύξουν όχι μόνο για τα αστικά κενά, αλλά για όλα τα ζητήματα, συμμετοχικές διαδικασίες και αποτελέσματα που θα αφορούν τελικά όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που είμαστε εδώ καλεσμένοι να παίξουμε σε αυτό το χώρο. Είμαστε μεγαλωμένοι εδώ στις δυτικές συνοικίες και η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που παίζουμε εδώ. Είναι μεγάλη μας τιμή αυτό. Και θέλουμε να τονίσουμε και εμείς τη σημασία του να εκμεταλλεύονται αυτοί οι άδειοι χώροι, ειδικά στις δυτικές συνοικίες που δεν υπάρχει πολιτιστική δράση που θα θέλαμε να υπάρχει. Και σαν μέρος αυτής της δράσης χαιρόμαστε πολύ που στηρίζουμε όλη αυτή την ενέργεια.